Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κυρία Τελιγιορίδου, βλέπω πριν από λίγη ώρα βγάζει ανακοίνωση με έναν πολύ επιθετικό τίτλο. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται, γράφει στον τίτλο. Η φυσική κατάληξη από την κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας για το φυσικό αέριο, καλώντας την κυρία Αντωνίου και τον κύριο Τσικαλάγια, που εγγενίαζαν, όπως λέει το δίκτυο, σε διαφορετικά σημεία μαζί με τα υπόλοιπα στελέχη της τοπικής Νέας Δημοκρατίας, να παρουσιάσουν όλα τα νέα στοιχεία και να απολογηθούν όλοι μαζί στους πολίτες της Καστοριάς. Τι συμβαίνει λοιπόν πίσω από αυτήν την αλλαγή στάσης του ΔΕΣΦΑ? Σε διαβούλευση είναι το θέμα. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη, να το τονίσουμε για μια ακόμη φορά. Αλλά μπαίνει στην εξίσωση τώρα και η ιστορία του LNG. Όλοι λένε ότι είναι ακριβότερο. Όλοι λένε ότι αυτή η ιστορία θα στοιχήσει ακριβότερα στον καστοριανό πολίτη που περιμένει το αέριο χρόνια τώρα. Και το περίμενε μέσα από τον αγωγό. Αυτό είναι το θέμα. Μέσα από τον αγωγό του ΤΑΦ. Γιατί στη διαφορετική περίπτωση δεν χρειαζόταν καν αγωγός. Το φτιάχναμε από την αρχή LNG και τελειώναμε. Όπως το έκανε η Δεσκάτη, ας πούμε. Για να δούμε τώρα, για να πούμε περισσότερα με την κυρία Τελιγιορίδου. Είναι στη γραμμή μας. Κυρία Τελιγιορίδου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κυρία Νατσούλη. Καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού. Για να δούμε λοιπόν πώς έχει προκύψει αυτό το θέμα. Τι μαθαίνετε πίσω από το ρεπορτάζ αυτό? Τι έχει μεσολαβήσει και ο ΔΕΣΦΑ ή η ΔΕΣΦΑ σχεδιάζει και αυτήν την εναλλακτική? Δεν γνωρίζω τι έχει μεσολαβήσει. Αυτό θα πρέπει να μας το πούνε οι ηθήνοντες και αυτοί που είναι στα πράγματα. Γι' αυτό ζητάω και με την ανακοίνωση που έχω βγάλει να εξηγήσουν την κατάσταση και το αν εξυπηρετούν συμφέροντα. Γιατί αυτό δημιουργείται ως εντύπωση από την όλη εξέλιξη. Εδώ μιλάμε, εδώ και 3 χρόνια θα έπρεπε να είναι ήδη, να έχει ξεκινήσει και να είναι ήδη έτοιμο το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου. Mm-hmm. Θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι λέγαμε ότι αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσει το Δεκέμβριο του 2019. Η νυν περιφερειακή αρχή και η νυν κυβέρνηση έλεγε ότι τίποτε δεν ήταν έτοιμο από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ένα αφήγημα το οποίο αποτελούσε αφήγημα εμπεγμού προς τους πολίτες της Καστοριάς, καθώς 3 χρόνια μετά ήρθανε και ανακοινώσανε ακριβώς αυτό το οποίο εμείς είχαμε προσχεδιάσει και υπολογίσει για τα δίκτυα, το πόσα χιλιόμετρα θα είναι, πόσοι υπάροχοι θα μπορούν να πάρουν φυσικό αέριο κλπ. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο πριν από λίγο διάστημα, οι πολιτευτές και οι βουλευτές και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να εγγενιάζουν το δίκτυο, ο ένας στο νοσοκομείο και ο άλλος στο Μανιάκι. Ούτε αυτό δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και τελικά αποδεικνύεται ότι όλη αυτή η διαχείριση της παροχής φυσικού αερίου στην περιοχή μας από τη Νέα Δημοκρατία απέδειξε το χρονικό μιας προαναγγελθήσας αποτυχίας. Τώρα λοιπόν, εδώ και κάποιες μέρες, έχει προκύψει ότι εμείς δεν θα πάρουμε φυσικό αέριο από τον ΤΑΠ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, δεν έχει προκύψει ακριβώς έτσι. Έχει προκύψει μια εναλλακτική πρόταση που έχει τεθεί σε διαβούλευση. Το θέμα είναι αν θα προκριθεί τελικά αυτή η... Σας διακόπτω. Yeah. Είναι δυνατόν να έχει διέλευση ο αγωγός από την περιοχή μας? Να έχει δοθεί μάχη από την προηγούμενη κυβέρνηση και την προηγούμενη περιφερειακή αρχή για να αλλάξουν οι συμβάσεις και να μπορούμε να έχουμε αξιοποίηση αυτής της διέλευσης και στη δική μας περιοχή και σήμερα να μας λένε ότι θα μας φέρουν συμπιεσμένο LNG? Γιατί δεν φέρναν το συμπιεσμένο LNG τόσα χρόνια? Γιατί θα έπρεπε λοιπόν να αλλάξουμε όλες αυτές τις διακρατικές συμφωνίες στις οποίες μας λέγανε ότι εμείς δεν κάναμε τίποτε, αλλά αυτοί έκαναν τις ουσιαστικές παρεμβάσεις? Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Πηγαίνουν χωρίς κανέναν σχεδιασμό και δεν πηγαίνουν ούτε καν με τη λογική του βλέποντας και κάνοντας. Αυτή η κυβέρνηση πηγαίνει με τη λογική του μη βλέποντας και του μη κάνοντας. Πιστεύετε ότι εκεί θα καταλήξουμε τελικά στο LNG? Γιατί εδώ θα υπάρξει μια διαβούλευση και συνεννόηση τελικά, όπως λέει το ρεπορτάζ, με την ΔΕΔΑ η ΔΕΣΦΑ.
και με την ΡΑΕ. Δεν ξέρω αν εμείς θα έχουμε, δεν ξέρω αν εμείς θα έχουμε κάποιον λόγο σε όλα αυτά. Αυτό ρωτούσε και τον κύριο Κότα νωρίτερα. Το στοιχείο που έχει δει το φως της δημοσιότητας είναι ότι η ΔΕΣΦΑ κάνει μία έρευνα για να μην πάρουμε φυσικό αέριο στο δίκτυο που δημιουργείται από τον ΤΑΠ, αλλά να φέρουμε φυσικό αέριο με φορτηγά από τη Ρεβιθούσα. Το συμπιεσμένο LNG προφανώς είναι ακριβότερο, γιατί για να φτάσει στη Ρεβιθούσα ή σε άλλους σταθμούς αποθήκευσής του, έρχεται με φορτηγά πλοία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό από μόνο του καθιστά το κόστος μεγάλο. Και από τη Ρεβιθούσα θα το φέρνουμε εδώ με φορτηγά. Οπότε το μεταφορικό κόστος θα είναι ακόμη μεγαλύτερο και αυτό θα κληθούν να το πληρώσουν οι πολίτες της Καστοριάς. Εδώ λοιπόν μιλάμε για έναν εμπεγμό και μια κοροϊδία. Αφήνουμε την δυνατότητα εκμετάλλευσης του αγωγού ΤΑΠ που περνάει από την περιοχή και είμαστε η δεύτερη περιφερειακή ενότητα με την μεγαλύτερη χιλιομετρική έκταση του αγωγού στην Ελλάδα και θα φέρουμε... Με φορτηγά από την Ρεβιθούσα. Απαράδεκτα πράγματα. Κανένας σχεδιασμός, προχειρότητα, γονατογραφήματα δεν μπορούν ούτε να σχεδιάσουν την επόμενη μέρα. Όχι το μέλλον της περιοχής για τα επόμενα χρόνια. Πραγματικά τη μια μέρα εγκαινιάζουν και την άλλη μέρα αλλάζουν το σχεδιασμό. Και ποιος πληρώνει την αλλαγή του σχεδιασμού αυτού. Δηλαδή αν δεν γίνει τώρα ο σταθμός αποσυμπίεσης στην Ποριά... που έχουν ξεκινήσει αυτά τα έργα, έχουν γίνει μελέτες, έχουν πληρωθεί. Αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση του πάρτι των μελετών. Και το σταματάμε πριν ολοκληρωθεί για να κάνουμε, λέει, δίπλα ένα χώρο αποθήκευσης και ας πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Και στην πορεία ας πληρώνουν και οι πολίτες που θα πάρουν παροχή φυσικού αερίου. Μας εξηγήσουν ποιους εξυπηρετούν. Και να απολογηθούν στους πολίτες. Τώρα εδώ μας στέλνουν κάποια πράγματα, δεν ξέρω ακριβώς τι δημοσίευμα είναι αυτό, θα προσπαθήσω να το δω λίγο αργότερα, αλλά εδώ ουσιαστικά υπάρχει ένα δημοσίευμα που λέει ότι η λύση του Small Scale LNG θα λειτουργήσει μόνιμα στην περιοχή της Ποριάς, ενώ σε Άσπρος και Περδίκα οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις θα λειτουργήσουν μόνο για το διάστημα 23-24 μετά από το νέο αγωγό. Οπότε έχουν ήδη, λέει, απολέσει τις δύο παροχές από TAP και LNG. Να το δούμε λίγο γιατί ακόμα... Ανερμάτιστη αυτή η πολιτική. Ειλικρινά, εγώ δεν μπορώ να σας δώσω τέτοιες τεχνικές λεπτομέρειες. Αν στο Περδίκα αυτό θα είναι για το 22-23 ή αν στην Ποριά θα είναι κάτι μόνο. Ναι. Αυτά θα πρέπει να μας τα εξηγήσουν. Ήρθε εδώ πριν από λίγο καιρό, αν θυμάμαι καλά, στο δικό σας σταθμό. Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ. Βέβαια, και ο κύριος... Λέτε για τον κύριο Τσάκα. Και ο κύριος Τσάκας. Γιατί είχε έρθει. Προσέξτε λίγο. Προσέξτε λίγο. Το σενάριο που βγάλανε τώρα αυτές τις μέρες. Όχι, δεν υπήρχε. Να πάρετε ένα τηλέφωνο και να του πείτε, αγαπητέ, είναι στις προθέσεις πριν από ένα μήνα μας λέγατε ότι θα συνδεθούμε με τον ΤΑΠ και τώρα βλέπουμε άλλα σενάρια. Να σας δεν πρέπει κάποιος δηλαδή να απολογηθεί σε αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει κανένα ευθύνη για είναι αυτά τα ανερμάτιστα που γίνονται. Είναι βέβαιο ότι θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Τσάκα. Προσπαθούμε να έχουμε, γιατί και μια ακόμη επίσκεψη είχε το δικό της ενδιαφέρον. Είχε έρθει και η κυρία Γκάλη, η Ιταλίδα διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ στην Καστοριά. Ήταν μια επίσκεψη ίσως που κάποιοι δεν την πρόσεξαν, ενώ έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είχε μιλήσει τότε και η κυρία Κυριακίδο εδώ στην εκπομπή μας. Η κυρία Γκάλη είχε αποφύγει να δεσμευτεί και χρονικά είπε ναι, ίσως τότε, ίσως την άνοιξη, ίσως του χρόνου, ίσως του παραχρόνου, για την κατασκευή του σταθμού αποσυμπίεσης στην Ποριά. Όλοι αναρωτιόμαστε, κυρία Τελεγιορίδου, γιατί τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, γιατί δεν κατασκευάζεται και πρέπει να περιμένουμε του χρόνου την άνοιξη το σταθμό αποσυμπίεσης που θα πάρει το αέριο από τον αγωγό, θα το αποσυμπιέσει για να φτάσει στους αγωγούς που κατασκευάζονται τώρα και από τους αγωγούς στα σπίτια μας. Αυτό το γεγονός λοιπόν ότι δεν κατασκευάζεται ο συγκεκριμένος σταθμός αποσυμπίεσης δείχνει κάτι ή είναι η φαντασία μας? Τσούλη, αυτό το ερώτημα είναι και δικό μου και εδώ και πάρα πολύ καιρό λέω ότι αυτή η κυβέρνηση κοροϊδεύει και εμπέζει τους πολίτες. Το λέμε από την ημέρα που ανέλαβε, γιατί από την ημέρα που ανέλαβε
προσπάθησε το έργο αυτό να το καθυστερήσει και να το απαξιώσει. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Μπορεί σήμερα η τιμή του φυσικού αερίου να είναι πολύ υψηλή λόγω και γεωπολιτικών εξελίξεων. Το έργο όμως αυτό, όπως ξέρετε, ο προγραμματισμός του, ο σχεδιασμός του και η αλλαγή ξεκίνησε από τη δική μας κυβέρνηση, ακόμη από την Υπουργεία, στο Υπουργείο Ενέργειας του κ. Σκουρλέτη, που εκεί υπογράφηκε η δημιουργία αυτών των σταθμών στην Περδίκα και στην Ποριά. Από εκεί και πέρα γίνανε όλοι οι σχεδιασμοί, όλοι οι μελέτες από τη ΔΕΣΦΑ, από τη ΔΕΠ, και έρχονται τώρα. Πραγματικά αυτό που γράφω ως τίτλο δεν είναι ένας τίτλος συμπτωματικός. Είναι επιθετικός τίτλος. Πραγματικά είναι επιθετικός. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Τώρα, και αν συμβαίνει αυτό που μας θέλουν εδώ οι ακροατές μας, ότι η λύση του Small Scale LNG θα λειτουργήσει μόνιμα στην περιοχή της Ποριάς, ενώ σε Άσπρος και Περδίκα μόνο για το διάστημα 23-24 και μετά θα πάνε στο Αγωγό, αν συμβεί και αυτό, τι να σας πω, θα είμαστε οι μόνοι με... Εγώ τι να πω, οι πολίτες της Καστοριάς για αυτή την κυβέρνηση είναι αόρατοι, αδιαφοροί για αυτούς, και θα, για να εξυπηρετήσει ιδιωτικά συμφέροντα θα μας φέρει το συμπιεσμένο LNG, το οποίο θα πληρώνουν οι Καστοριανοί. Αν συμβεί και αυτό, κύριε Τελεγιορίδου, να φτάσουμε μετά από χρόνια και δεκαετίες να έχουμε αέριο στην Καστοριά και η Καστοριά να το πληρώνει ακριβότερα σε σχέση με τους γειτονικούς μας νομούς, θα είναι δηλαδή μετά, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εντάξει, εγώ γι' αυτό πολλές φορές σας λέω ότι τα κυβέρνηση σε αυτή την περιοχή δεν ενδιαφέρονται για την περιοχή και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά της. Και αυτό γίνεται γιατί οι άνθρωποι είναι πρώτα νεοδημοκράτες και μετά Καστοριανοί. Θέλετε να μας πείτε τις επόμενες ενέργειες της δικές σας. Είναι ένα θέμα που πιστεύετε που πρέπει να φτάσει με ίσως και με μια ερώτηση στην Βουλή, ή ΔΕΣΦΑ και ΔΕΔΑ λειτουργούν ανεξάρτητα? Λοιπόν, ότι βρίσκομαι ήδη σε επικοινωνία με τον τομέα ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, με τους υπεύθυνους του τομέα ενέργειας, και το θέμα θα γίνει και κοινοβουλευτικό. Ίσως θα πρέπει και τοπικά να το συζητήσουμε στα δημοτικά μας συμβούλια, Καστοριά και Άργο σίγουρα. Ελπίζω να ενεργοποιηθούν όλοι. Περιφέρεια, περιφέρεια. Βεβαίως, ελπίζω ότι θα ενεργοποιηθούν οι τοπικοί φορείς σε Καστοριά, σε Άργος και Μανιάκη, ώστε αυτή η εξέλιξη να σταματήσει τώρα. Από εκεί και πέρα, εμείς με το θεσμικό ρόλο που έχουμε, θα το προχωρήσουμε το θέμα στο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά με το συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω μόνο αν θέλετε να κάνετε και ένα σχόλιο, γιατί τις τελευταίες μέρες έπαιξε πάρα πολύ και η υπόθεση της καρδιολογικής κλινικής. Κύριε Νατζούλη, εδώ και 2 μήνες από 1 Ιουνίου του 2022 έχω καταθέσει σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση, στην οποία επισημαίνω τα προβλήματα που πιθανόν προκύψουν από την υποστελέχωση του νοσοκομείου. Την ίδια επισήμανση έχει κάνει και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν τονίζαμε σε αυτή την κοινοβουλευτική ερώτηση ότι η έλλειψη μόνιμου προσωπικού και η πραγματικά απαράδεκτη λειτουργία την οποία επιφυλάσσει η διοίκηση του νοσοκομείου και το Υπουργείο Υγείας στο νοσοκομείο μας εγκυμονεί τον κίνδυνο να σταματήσει η καρδιολογική κλινική, να υπολειτουργεί η παθολογική κλινική, το αναισθησιολογικό και το ακτινολογικό τμήμα. Ήδη τα αποτελέσματα τα βλέπουμε στην καρδιολογική κλινική, όπου η έλλειψη μόνιμων γιατρών δημιουργεί πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της κλινικής αυτής. Από ό,τι έχουμε καταλάβει λοιπόν, αυτές τις μέρες... Η επισήμανση αυτή κοινοβουλευτικά, επίσημα, έχει κατατεθεί η ερώτηση προς το Υπουργείο Υγείας εδώ και 2 μήνες. Απαξίωσε το πρόβλημα, απαξίωσε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και δεν έχει απαντήσει. Και ήρθε πριν λίγες μέρες, όταν πλέον φτάσαμε στο σημείο τη Δευτέρα να κινδυνεύει η λειτουργία της κλινικής, την Παρασκευή να μας πει εδώ ο τοπικός βουλευτής ότι πήρε τηλέφωνο τον Υπουργό. Την αναπληρωτή... Και ο βουλευτής και ο Υπουργός. Την αναπληρωτή Υπουργό Υγείας. Το πρόβλημα υγείας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Προσέξτε λίγο τώρα, γιατί υπάρχει μια εξέλιξη. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας θα φέρει τροπολογία ώστε οι αιρετοί να μπορούν να προσφέρουν. Ουσιαστικά γίνεται για την κυρία Κοζατσάνη όλο αυτό. Κοιτάξτε, το πράγμα. Το άκουσα αυτό που είπε ο κύριος Τσικαλάγιας, ότι θα φέρουν τροπολογία ώστε οι αιρετοί είτε στην αυτό έχει ένα πρόβλημα μέχρι να τώρα. Μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Να σας πω όμως. Θυμάστε ότι ο κύριος Τσικαλάγιας επί COVID μας έλεγε ότι προσφέρει υπηρεσίες στο νοσοκομείο. Ναι.
Να σας πω λοιπόν ότι αυτή η δυνατότητα υπάρχει εθελοντικά. Εθελοντικά. Τώρα, εάν θα τη φέρει μετροπολογία ώστε να γίνει, να θεωρείται κανονικό μέλος του ιατρικού προσωπικού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είναι άλλο θέμα. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή... Όποιος θέλει εθελοντικά να προσφέρει, η κυρία Κοζατσάνη μπορεί να το κάνει. Η κυρία Κοζατσάνη εθελοντικά, βέβαια, και αμυστή. Σωστά. Αυτή τη στιγμή όμως η κυρία Κοζατσάνη, ακόμη και να πάει εθελοντικά στο νοσοκομείο, δεν μπορεί να ούτε να συγκονταγογραφήσει. Δηλαδή υπάρχουν πρακτικά ζητήματα. Εάν την δεχτούν στο νοσοκομείο η διοίκηση, υπάρχουν αυτά τα πρακτικά θέματα. Εάν όμως έχει την έγκριση της διοίκησης και του Υπουργείου, μπορεί να δουλέψει κανονικά όπως έγινε με τους γιατρούς βουλευτές επί COVID. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι όλο αυτό νομοθέτησε το προηγούμενο διάστημα. Το είχε απαγορεύσει για άλλους λόγους, για να μην υπάρχει εξάρτηση, ας πούμε, κοιτάξτε, πολιτών με ρετούς, εκλογές κτλ. Για να μην υπάρξει. Η λύση είναι μόνιμος γιατρός. Η λύση είναι μόνιμος γιατρός. Ακούστε. Εγώ δεν διαφωνώ με το να υπάρξει τροπολογία αυτή. Θα λύσει κάποιο πρόβλημα, βέβαια δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι θα αξιοποιήσουν. Θα λύσει το δικό μας, αλλά και όχι. Αλλά εκείνο που σας λέω πάντα είναι ότι θα μπορούσαμε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, καθώς η εθελοντική εργασία δεν απαγορεύεται. Τώρα, ο κ. Τζικαλάκης έκανε μια δήλωση πάνω σε αυτή την τροπολογία που έρχεται. Είπε, ας απολογηθούν τώρα όλοι οι Σιριζέοι που διέσπηραν ψευδείς ειδήσεις και δυστυχώς παρέσερναν άλλοτε κάποιους καλοπροαίρετους και άλλοτε κάποιους καλοθελητές. Αλλά δυστυχώς και κάποιους πρόθυμους ηλίθιους. Τι ψευδείς ειδήσεις? Άμα ήταν ψευδείς η είδηση, γιατί έτρεχε στην Αθήνα για να βρει γιατρούς από διπλανά νοσοκομεία να καλύψουν τις εφημερίες? Υπήρχε λόγος να το κάνει αν ήταν η είδηση ψευδής? Εδώ υπάρχει ένα υπαρκτό πρόβλημα, το οποίο πρέπει να το λύσουν έστω και τώρα στο και πέντε, γιατί δεν είμαστε καν στο παραπέντε, γιατί τελικά αυτή η κυβέρνηση δεν προλαμβάνει. Αν ήταν ψευδής αυτό που έλεγαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέει ο κύριος Τσικαλάγιας, γιατί τρέχει και δεν προλαβαίνει τώρα? Και οι ψευδείς αυτές οι ειδήσεις, λέει, δυστυχώς παρέσαιναν και καλοπροαίρετους και καλοθελητές και κάποιους πρόθυμους ηλίθιους. Έτσι καταλήγει η ανακοίνωση του. Πώς είπε? Ότι είπε το εξής, γι' αυτό το διαβάζω επακριβώς. Είπε ότι και δυστυχώς παρέσερναν άλλοτε κάποιους καλοπροαίρετους, άλλοτε κάποιους καλοθελητές, αλλά δυστυχώς και κάποιους πρόθυμους ηλίθιους. Πρόθυμους ηλίθιους. Όλοι αυτοί που εννοεί το αντιστρέφουν τον χαρακτηρισμό. Κύριε Τελιγερούδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να αντιστρέφουμε τον χαρακτηρισμό και να είναι πιο προσεκτικό στο δημόσιο λόγο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Τελιγερούδου. Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.